Εγώ είμαι πρόεδρο των εργαζομένων στι τηλεπικοινωνίε και στην πληροφορία. Α, αυτό είναι. <χαι> και έχουμε στο ονομάτικη. Και το ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή το τραπέζι το έχουμε αναλύσει διεξοδικά και η πράξη τι δείχνει. Δείχνει για να το πω επιγραμματικά και να μην κουράσω με τεχνικού όρου. Εδώ ούτε το πάνελ ούτε του τηλεθεατέ που μα παρακολουθούν. Ότι ενώ η εξέλιξη τη τεχνολογία και τη επιστήμη δίνει απίστευτε δυνατότητε να ζει καλύτερα συνολικά όχι μόνο ο ελληνικό λαό, σε όλες τις χώρες η λαοί της ανθρωπότητας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως παράδειγμα και το ChatGPT που αναφέρθηκε δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη και όλη η εξέλιξη τεχνολογίας και της επιστήμης ως εργαλείο επειδή ακριβώς ανήκει σε τεράστιους πολιεθνικούς ομίλους που λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος τελικά στρέφεται ενάντια στους λαούς και ενάντια στου εργαζομένου που δουλεύουν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και τη πληροφορική. Μάλιστα. Και είναι, και είναι, και πολύ είναι, πω, είναι, πολύ χαρακτηριστικό να σας πω, σα πω ότι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε όλου αυτού του μεγάλου ομίλου τη πληροφορική. Πολλέ φορέ, εδώ τουλάχιστον θα μιλήσω για τη χώρα μα, στην Ελλάδα, που έχω την εικόνα συγκεκριμένα, αλλά αυτό ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό και στι υπόλοιπε χώρε από επαφέ που έχουμε με συνδικάτα με το, με το εξωτερικό. Ότι πρώτον, το 8ωρο έχει πάει περίπατο. Ναι, Ότι δουλεύουν 10 ώρα, 12 ώρα κτλ. προκειμένου να πιάσουν τα project. Exactly. Δηλαδή, από τη μία έχουμε αύξηση τη παραγωγικότητα, αύξηση των δυνατοτήτων που σου δίνει η τεχνολογία για να ζει καλύτερα, και από την άλλη έχουμε έναν λαό, να το πούμε έτσι, να γίνεται προσπάθεια να αποδιαιτείται με βάση τα μέσα κοινωνική δικτύωση αξιοποιώντα αυτή την τεχνολογία. Και την ίδια την εξέλιξη τεχνολογία που αυξάνει την παραγωγικότητα να την καρπώνονται οι τεράστιοι πολυεθνικοί όμιλοι βγάζοντα δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια ε, κέρδη σε ετήσια βάση, ενώ οι εργαζόμενοι στις αντίστοιχες εταιρείε η κατάσταση που έχει να κάνει με τα εργασιακά δικαιώματα και τους μισθούς να πηγαίνουν διαρκώς χειρότερα. Και να έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα, να σας πω, γιατί δεν είναι άσχετη η συζήτηση με, με την άλλη, να συζητάμε ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο να πάρει μία 19χρονη. Από Έγκυο ε, ε, γυναίκα από τη νέα μάκρη για να την πάει σε ένα νοσοκομείο και να πεθαίνει στη διαδρομή. Θα το δούμε αυτό το θέμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, κύριε Πέτρο. Ε, εγώ ναι, το, πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα, ε, το, αλλά το, το, αναφέρω, το αναφέρω σαν παράδειγμα τεράστια αντίθεση. Ο, ο τεράστιο πλούτο λοιπόν που παράγεται με την αξιοποίηση τη τεχνολογία καταλήγει στα κέρδη αυτών των επιχειρηματικών ομιλών Και να σα πω κάτι, να σα το πω και απλά. Ο Έλλον Μάσκ που πήρε. Συνέντευξη από τον Κέννεντι ή τον Χ πολιτικό που θα πάρει συνέντευξη και θα τον προβάλλει και θα έχει 40 εκατομμύρια views ή 100 εκατομμύρια views κτλ που είναι στην ιδιοκτησία του το Twitter ή το χ Twitter, δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του, το κάνει γιατί έχει κάνει συμφωνίες με το συγκεκριμένο πολιτικό, που όταν έρθει στα πράγματα, προφανώς θα τον εξυπηρετήσει σε συγκεκριμένους ε, τομείς. Κάτι μου και μάλιστα πράγμα. στις ΗΠΑ της Αμερικής πέραμε, είναι και νόμιμο αυτό, δεν είναι και παράνομο, ξέρετε. Κάνουν τις καμπάνιες τους εκεί οι αρχηγοί είναι και, παράνομο, και, και, είναι. και βγάζουν... Ε, 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 ανακοινώνουν, κύριε Πέρα. Λοιπόν, τις ανακοινώνουν κιόλας. Να, λοιπόν, ποιοι είναι η πολιτική εκπρόσωποι του κεφαλαίου λοιπόν. και πως το κεφάλαιο του πρόχνει. ένας από τους τρόπους είναι τα μέσα κοινωνική δικτύωση, υπάρχουν και άλλοι. Πραγματικά κρατιέμαι τόση ώρα να μην παρέμβω, γιατί μου φαίνεται ότι η διπλή εκλογική αναμέτρηση, να το πούμε έτσι, που έχουμε μέσα στο 2023, φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια από τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει όλο το προηγούμενο διάστημα να λειτουργήσει ω κολυβήθρα του Σιλουάμ για τι διαχρονικέ ευθύνε για την κατάσταση που υπάρχει στην υγεία σήμερα. Πραγματικά, και α, άκουσα εδώ τον ε, ε, εκπρόσωπο του Πασόκ κινήματος Αλλαγή να λέει για το ΕΣΥ που φτιάξαμε και παραδώσαμε. Και εγώ θυμάμαι ότι με τα δύο πρώτα μνημόνια τα οποία πρώτα το Πασόκ ψήφισε μόνο του και μετά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ και μετά τη ΔΗΜΑΡ τι τεράστιε περικοπέ στι δομέ υγεία και το κλείσιμο των νοσοκομείων. Θυμάμαι λοιπόν μετά αμέσως το καπάκι τη συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όπου ήρθε και η απάντηση στι συνεχόμενε κινητοποιήσει του λαού και τη Αττική και σε όλη την Ελλάδα για τι δομέ υγεία ήταν ότι αυτά που γίνανε, γίνανε, είναι μνημονιακέ υποχρεώσει και τα νοσοκομεία που κλείσανε δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε. Και νέε περικοπέ στην υγεία. Και έχουμε στο καπάκι τη νέα κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, όπου συνεχίζει σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε τα τρία κόμματα αυτά που κυβέρνησαν να ψηφίζουν όλα μαζί τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψη, αυτό το υπερμνημόνιο που παραδέχθηκε και ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι μνημόνιο, γιατί είναι δανειακή σύμβαση. Επί αυτό το έχει καταγγείλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα από τη στιγμή που ψηφίστηκε και μετά. Και ότι θα γίνει πράξη αυτό που επιβάλλει ουσιαστικά τα, τα προαπαιτούμενα, τα 576 προαπαιτούμενα που πρέπει να ψηφιστούν μέχρι το 2026, μεταξύ των οποίων στο ζήτημα τη υγεία ή να είναι ακόμα περισσότερο το βάθημα της, ιδιωτικοποίησης, της ιδιωτικοποίηση στην υγεία, τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που τόσο πολύ τους διαφημίζουν και στα πλαίσια και στα προαπαιτούμενα αυτά πίνουν νερό στο όνομά του όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το κοινό πρόγραμμά του. Και για το αύριο πρέπει να σκεφτεί ο ελληνικό λαό. Ποιο είναι αυτό που βγήκε, εγώ να σα πω, πριν λίγε ώρε από εκεί έρχομαι. Είχαμε συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Υγεία. Απαιτώντα Τώρα να λυθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν όχι μόνο στο ΕΚΑΒ, αλλά σε όλε τι δημόσιε δομέ υγεία. Γιατί δεν γίνεται αυτό, Γιατί η κοινωνία λειτουργεί με κριτήριο κόστους-οφέλους. Αυτό το είδαμε και στα τέμπη, το είδαμε και σε, σε, σε πάρα πολλά σημεία υποδομών. Το ζούμε καθημερινά μέσα στου χώρου εργασία με τα εργατικά ατυχήματα ή ακόμα δυστυχώ και με τα εργατικά δυστυχήματα όπω το βαφτίζονται, αφού τα μέτρα υγεία και ασφάλεια είναι κόστο. Το ζούμε στι δομέ υγεία και με τις, τα, 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 τα τραγικά περιστατικά που αναφέρθηκαν εδώ από του προηγούμενου συνομιλητέ που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα που δεν είναι πραγματικά τα μοναδικά περιστατικά. Μια απλή αναζήτηση, αν κάνει κάποιο το διαδίκτυο, θα δει πόσο διαχρονικό είναι αυτό το ζήτημα και πώ συνεχίζεται και είναι. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, εμεί καλούμε τον ελληνικό λαό πρώτο να βγάλει συμπέρασμα για το πώ ουσιαστικά έχουμε υποσχηματισμό μια κυβέρνηση. Μπορεί να είναι αυτοδύναμη, μπορεί να είναι συνεργασία. Η δική μα εκτίμηση ήταν ότι και από το πρώτο αποτέλεσμα μπορούσε να έχει σχηματιστεί κυβέρνηση. Αλλά ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία προχωράει σε δεύτερο γύρο ώστε να υφαρπάξει την ψήφο με εκβιαστικά διλήμματα του ελληνικού λαού. Το πώ λοιπόν το πρόγραμμα είναι κοινό με επιμέρου μικρέ διαφορέ στη διαχείριση, που όμω έχει τα συγκεκριμένα προαπαιτούμενα, όπου θα βαθύνει αυτή την πολιτική, θα κάνει ακόμα χειρότερο το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων και στα ζητήματα τη υγεία και τη παιδεία και τη οικονομία, σε όλα τα ζητήματα. Και γι' αυτό χρειάζεται δυνατό κουκουέ, ώστε να ενισχυθεί πραγματικά η δυνατή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση και μέσα και έξω από τη Βουλή. Ναι, νομίζω και η συζήτηση σήμερα εδώ στο πάνελ που είναι πραγματικά πλούσια, αλλά και όλο ο διάλογο που έχει γίνει όλε τι προηγούμενε μέρε και στην προεκλο... προηγούμενη προεκλογική περίοδο και στη σημερινή. Δείχνει ξεκάθαρα και εμεί καλούμε τον ελληνικό λαό να βγάλει συμπεράσματα από αυτό ότι επί τη ουσία και επί των βασικών θεμάτων τα κόμματα που φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο είτε ω μέρο κυβέρνηση είτε διεκδικούν την κυβέρνηση, να το πούμε έτσι, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, με αυτοδύναμη ή με συνεργασία στο προηγούμενο διάστημα. Παρά το γεγονό ότι τώρα φαίνεται ότι θα έχουμε κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, τώρα πόσο αυτοδύναμη θα είναι, πόσο ισχυρή, πόσο όχι, αυτό θα το δείξει αν θα χρειαστεί να συνεργαστεί με άλλο κόμμα. Ε, Έχουν συμφωνίε σε κοινέ εκλογέ. Αυτό δεν θα είναι το αποτέλεσμα, κύριε Περάκη. Ότι αυτό δεν θα το προεξοφλήσει <ελεγνώ> ο ελληνικό λαό 25 του μήνα που θα οδηγηθεί στην κάλπη να ψηφίσει. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. <εξοφλίσια> Α, ε, ε, εκεί θα εκεί. Εκεί θα το δούμε. Έλεγε ο συγχωρεμένο ο σύντροφο ο ο, 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 σύντροφος, ο Χαρίλαος, έλεγε ότι <ελεγνώ> η κάλπη είναι διαστρωμένη. <ελεγνώ> <ελεγνώ> αυτό, άμα δεν τα ανοίξουμε να τα μετρήσουμε τα κουκιά, ξέρετε, δεν μπορούμε να πούμε από πριν. Όμω. τι είναι φανερό. Είναι και αυτό. Δυστυχώ. Ε, ωραίο, το, το, το μαύρο παράσεις, χιούμορ το είναι το καλό, το αλλά δυστυχώ να πω το εξή. Εδώ αποκαλύφθηκε και στη σημερινή συζήτηση. Αποκρύπτουν στον ελληνικό λαό λοιπόν αυτά τα κόμματα ότι για το Ταμείο Ανάκαμψη που συζητήσαμε, που φαίνεται ότι η βασική αντίρρηση μεταξύ αυτών των κομμάτων είναι πώ θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψη. Από τη μία λοιπόν λέμε ότι το ένα κομμάτι είναι Διανειακή Σύμβαση, το άλλο είναι χρήματα που έρχονται όπω το παλιό ΕΣΠΑ μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία πρώτον. Είναι, είναι, είναι δάνειο καταρχήν. Είναι δάνειο που παίρνουμε καινούριο και επιβαρύνεται. Ποιο θα το πληρώσει αυτό που πληρώνει το 95% τη ελληνική φορολογία. Ποιο είναι αυτό, ο ελληνικό λαό. Με βάση τα επίσημα στοιχεία. Το 5% έρχεται από τη φορολογία των επιχειρήσεων και το 95% του ελληνικού λαού. Των εργαζομένων, των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών, των συνταξιούχων, όλων των ανθρώπων που, να το πούμε με απλά λόγια, αν δεν σηκωδούν να πάνε την άλλη μέρα για δουλειά, δεν θα έχουν να φάνε οι οικογένειέ του. Από αυτού προέρχεται. Λοιπόν, αυτοί θα πληρώσουν τα δάνεια. Αυτοί θα πληρώσουν το μάρμαρο. Και πού κατευθύνονται αυτοί οι πόροι από τη στιγμή που έχουν προαπαιτούμενα, μπορεί δηλαδή οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν προκύψει αύριο. Να πω ένα παράδειγμα. Yeah, yeah, yeah. Να, πάρει, να τα πάρει αυτά τα χρήματα και να φτιάξει καινούριο σύγχρονο δικό δίκτυο, λέω εγώ, για να μην έχουμε τροχιά ατυχήματα και χρειαζόμαστε. Και παραπάνω ασθενοφόρα από αυτά που έχουμε ανάγκη σήμερα. Χωρί διόδια, γιατί είναι με λεφτά του ελληνικού λαού, το πληρώσαμε, το κάναμε το έργο, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορία και δεν χρειάζεται να πληρώνουμε παραπάνω διόδια σε εργολάβου που έχει γεμίσει όλη η Ελλάδα. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Το. το ίδιο ισχύει και για την υγεία, το ίδιο ισχύει και για την παιδεία, το ίδιο ισχύει και για την ενέργεια, το ίδιο ισχύει για όλου του τομεί τη ζωή Βιλιά... του ανθρώπου που φαίνεται η σαπίλα αυτού του συστήματο που βάζει το κέρδο πάνω από τι ανθρώπινε ζωέ αναδύεται από παντού. Κόντρα σε αυτό, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο έχει πραγματικό πρόγραμμα που μπορεί να συσπυρώσει δυνάμει για να αλλάξει αυτή την πολιτική, αλλά ταυτόχρονα είναι το κόμμα αυτό που έχει μπει μπροστά στην οργάνωση της πάλης της εργατικής τάξης του λαού και για μέτρα ανακούφισης την για επόμενη δηλαδή, μέρα στις 25 δηλαδή. του Ιούνιου, που θα είναι πραγματικά ακόμα πιο μεγάλη επίπεδο.